με αποφασιστικότητα, με συνέπεια και σταθερότητα να υλοποιήσουμε αυτές τις εξαγγελίες. Και το μεσημέρι έχω και σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων και νομικών συμβούλων για να μετατρέψουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε με τροπολογίες είτε με νομοσχέδια. Τις κατευθύνσεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει για μας mail χαρδούβελη. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις μισθών, συντάξεων ή αυξήσεις ορίων ηλικίας από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση για το 2015 και μετά. Το τρίτο, να αποκαταστήσουμε τον δημόσιο κοινωνικό και ένα δυναμητικό και καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με ό,τι ρυθμίσεις χρειαστεί. Το τέταρτο, ότι ως πρώτο βήμα αποκατάστασης απολειών συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη, το δώρο Χριστουγέννων των συνταξιούχων σε όσους παίρνουν σύνταξη μέχρι 700 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα υπουργεία, τη συγκρότηση του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα, στόχος λοιπόν όλων των μνημονίων.